και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου, καλησπέρα σας. Άλλο ένα κυριακάτικο απόγευμα εδώ μαζί. Μαζί μου στην εκπομπή, σε μια εκπομπή που ξέρω ότι σας αρέσει, μια εκπομπή που ασχολείται με όλα τα θέματα, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά, με όλα τα θέματα, χωρίς ξύλινη γλώσσα, έτσι όπως έχετε συνηθίσει και έχετε μάθει να μας παρακολουθείτε. Ελπίζω να περάσατε καλά αυτή τη βδομάδα, γιατί αγαπηθήκαμε του Αγίου Βαλεντίνου. Φάγαμε, τσικνήσαμε την Τσικνοπέμπτη, όχι ότι άλλες μέρες δεν τσικνίζουμε. Να ευχηθώ λοιπόν να έχουμε πολύ καλές απόκριες, να χαρούμε σαν παιδιά, να χαρούμε με τα παιδιά σαν παιδιά με προσοχή. Πάντα με προσοχή σε όλους τους τομείς. Είτε αυτό είναι το οδήγημα, είτε είναι το φαγητό, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι το οτιδήποτε. Οπότε, φίλοι μου, προσοχή. Ας γλεντήσουμε και ας χαρούμε τις απόκριες. Όμως, και αν κάπου και κάπως ξεφύγουμε σε κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκεί για μας να τρέξουν αμέσως να μας βοηθήσουν. Και γιατί το λέω αυτό. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου, πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή που έχω να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζει όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Ωραιοκάστρο, έχει ξεπεράσει και τα σύνορα της Θεσσαλονίκης μας, έχει απλωθεί όχι μόνος του, με την ομάδα του. Έχω λοιπόν τον πρόεδρο της Εθελοντικής Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Δρυμού, τον κύριο Νίκο Γιάμπαστο. Νικόλα μου, καλησπέρα, καλώς όρισες στη Γιουροτηλεόραση και στην εκπομπή μου. Καλησπέρα από μένα, Μαρία. Καλησπέρα σε όλους που μας βλέπουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και τιμή και εμένα. Για να μπορέσουμε να προβάλλουμε την ομάδα αυτή, η οποία είναι ομάδα 1,5 χρόνο, θα έλεγα 2 το πολύ, και η οποία με τη βοήθεια του κόσμου έχουμε πάει πολύ ψηλά. Το βλέπουμε. Και προχωράμε. Καμαρώνουμε, το βλέπουμε. Έτσι. Είναι χαρά μας και τιμή μας που είμαστε από τους ανθρώπους που σας γνωρίζουμε και προσωπικά. Γιατί βλέπουμε διάφορες ομάδες διάσωσης και τα λοιπά, τους οποίους ανθρώπους σεβόμαστε, εκτιμούμε και υποκλινόμαστε. Αλλά εσάς σας γνωρίζουμε, προσωπικά, γνωρίζουμε την πορεία σας, την ιστορία σας και όλα τα σχετικά. Τις τελευταίες μέρες και λόγω του μεγάλου σεισμού στην Τουρκία, είδαμε πόσο πολύτιμη είναι αυτή η βοήθεια όλων των ομάδων διάσωσης. Έτσι ακριβώς. Πήγανε πολλοί συνάδελφοι συνεθελοντές, οι οποίοι όντως έκαναν έργο εκεί πέρα. Βοήθησαν πάρα πολύ και τα συνεργεία που ήταν εκεί πέρα και τους εθελοντές. Βρήκανε άτομα. Φυσικά γυρίσανε για μένα γρήγορα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, πραγματικά και εμένα με παραξένεψε αυτό. Ήταν το γιατί σταματήσανε και επιστρέψανε έτσι. Προφανώς κάτι θα ξέρουν, γιατί τώρα είναι το οικονομικό στη μέση. Έτσι, ναι. Θα βγαίνουν αρρώστιες. Και λογικό είναι μετά από τόσες μέρες κάτω από τα συντρίμια τα πράγματα λίγο αγριεύουν. Έτσι. Προφανώς και η Ελλάδα είπε να έρθουν οι δικοί μας εδώ πέρα, μην κολλήσουν κάποια αρρώστια. Έτσι. Φαντάζομαι. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Λυπηρό το θέμα που έγινε στην Τουρκία. Πάρα πολύ λυπηρό. Να μας βοηθήσει ο Θεός να μην ζήσουμε τέτοια πράγματα. Το περαστικά είναι λίγο για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν μείνει πολύ άστοιχοι, έχουν χαθεί πολλές ζωές. Να μην συμβεί σε εμάς στην Ελλάδα. Πουθενά να μην συμβεί, όχι ναι, μόνο αλλά στην Ελλάδα. Και να γίνει. Εμείς όμως εδώ είμαστε. Τόσο ζημιά δεν πιστεύω να γίνει σε εμάς. Εκεί ήταν άλλα πράγματα που έγινε τόσο μεγάλη ζημιά. Φάνηκαν οι κατασκευές. Οι αρχές που θα τα δουν όλα αυτά είναι κατασκευές, ήταν χαρτοκούτια. Εμείς δεν θα αναλύσουμε την πολιτική ακριβώς, κατάσταση, ναι, ούτε ναι, την οικοδομική, την πολεοδομική κατάσταση έτσι της Τουρκίας. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στη Θεσσαλονίκη μας, είμαστε στο Δήμο Ωραιοκάστρου και στον πανέμορφο Δρυμό, από όπου εκεί ξεκίνησε αυτή η εθελοντική ομάδα. Έτσι Νίκο μου, δεν έχει πολύ καιρό, είπες 1,5 χρόνο, 2 χρόνια ναι, περίπου ναι, 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 που έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Πώς ξεκίνησε, ποιες ήταν οι ανάγκες, πώς ξεκίνησε όλο αυτό και... Αυτή η ομάδα ξεκίνησε με έναν φίλο και αγαπημένο τον Κυριάκο τον Σαμαρά, ο οποίος ήμασταν σε μια άλλη ομάδα. Εθελοντική πάλι. Εθελοντική πάλι, ναι. Διάσωσης. Στο φίλο μας τον Γιώργο. Την οποία αποφασίσαμε να φύγουμε για τους δικούς μας λόγους και λέμε να κάνουμε κάτι στο Δρυμό.
Τα βάλαμε κάτω και λέμε, okay, θα κάνουμε. Γιατί πάμε να κάνουμε κάτι οικογενειακό, κάτι κλειστό. Mm-hmm. Και λέμε, όσο μπορέσουμε να παράγουμε έργο. Δεν φανταζόμασταν ότι θα πάμε τόσο καλά. Οπότε με τον Κυριάκο ξεκινήσαμε, βρήκαμε 3-4 άτομα ακόμα, υγειονομικού, για σχοινιά. Οπότε κάναμε μια ομάδα, λέμε, δειλά-δειλά κάτι θα κάνουμε. Οπότε δημιουργήσαμε, κάναμε Δέλτα Σίγμα. Σιγά-σιγά φέρναμε δικά μας παιδιά τα οποία μας πιστεύανε. Σιγά-σιγά παίρναμε και τον κόσμο με το μέρος μας στο θέμα μια χορηγία, μια βοήθεια. Γιατί να μην τα κρύβουμε αυτά, η ομάδα και όλες οι ομάδες εθελοντικές στηρίζονται στον εθελοντισμό και τη βοήθεια του κόσμου. Έτσι. Έτσι. Όσο και να πούμε εμείς από την τσέπη μας να βγάλουμε λεφτά, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του κόσμου. Νίκο μου, ένας μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι, όλοι μαζί όμως, δηλαδή αν ενωθούμε μαζί, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και όχι μόνο για τον τόπο μας. Εσείς έχετε αποδείξει ότι έχετε κάνει απίστευτα πράγματα, τα οποία θα πούμε και θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Από εκεί πέρα είχαμε έναν μεγάλο χορηγό, το οποίο μας είχε κάνει δωρεάν ένα πυροσβεστικό. Και από εκεί πήραμε πυροσβεστικό όχημα. Πυροσβεστικό όχημα, ναι. Τι λες. Το οποίο από εκεί πέρα πήραμε και οστά, έτσι. Γιατί ήμασταν μέχρι στιγμή σάρκα. Οπότε με τα οστά δυναμώσαμε κι άλλο. Ακούστηκε η ομάδα περισσότερο, ήρθαν πολλά περισσότερα άτομα και εκπαιδευμένα, οπότε μπορέσαμε και στελεχώσαμε την ομάδα. Και να μην τα λέμε, μην κρυβόμαστε, πιάσαμε και άμεσα δουλειά με το πυροσβεστικό. Γιατί όταν έχεις ένα πυροσβεστικό όχημα, πιάνεις αμέσως δουλειά. Πραγματικά, γιατί οι φωτιές είναι... Δυστυχώς. Η πρώτη κίνηση με το πυροσβεστικό πότε έγινε, Νίκο, μου θυμάσαι? Πολλά συμβάντα είναι. Να τα πούμε γιατί πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Ένα άμεσο ήταν που πήγαμε στο Δρυμό σε κάτι χωράφια τα οποία ήταν σπαρμένα. Από ζημιά της κουμπίνας πήρανε φωτιά. Δεν πρόλαβε να επεκταθεί η φωτιά. Mm-hmm. Άμεσα κληθήκαμε και πήγαμε. Άμεση κατάσβεση. Οι άνθρωποι από τη χαρά τους κλαίγανε. Και όχι επειδή πάθανε μια μικρή ζημιά, γιατί πήγαμε άμεσα. Μπορούσαν χειρότερα να γίνουν. Φυσικά. Το καλοκαίρι στο Ρόκαστρο, εκεί πέρα στην κοινή τηλεφωνία, στη WIN, νομίζω είναι. Ναι, στη WIN. Εκεί πέρα πήγαμε από τα πρώτα οχήματα και πήγαμε, πιάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι πυρκαγιάς με πολύ μεγάλο ύψος. Αφού τα παιδιά φοβήθηκαν και λένε, μήπως θα φύγουμε. Φυσικά. Δεν είστε πυροσβέστες. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Απλά είχαμε μια καλή εκπαίδευση και ένα πολύ καλό φίλο εκπαιδευτή, τον Δημήτρη τον Παλουκίδη, mm-hmm. ο οποίος. Μας εθάρρυνε πάρα πολύ και καταφέραμε τη φωτιά αυτή. Από εκεί πέρα, στο ΣΕΙΣΟΥ συνδράμαμε. Σε οικίες τώρα με τα τζάκια συνδράμουμε, πηγαίνουμε. Είναι πολλά τα γεγονότα. Σε ατυχήματα. Ναι, το είδαμε και πρόσφατα. Μπράβο, στο ναι. Δερβαίνι ένα καλό... Καλά, εκείνη η μέρα ήταν δύσκολη. Είχαμε την αποδηγισμό αυτοκινήτου. Είχαμε εκτροπή μετά στα κηπεδάκια της Λυτής εκεί πέρα mm-hmm. που είχε γίνει... και ένας εγκλωβισμός. Πραγματικά, γιατί υπάρχουν μέρες που γίνονται πολλά ατυχήματα. Τι να πω, αυτό είναι όντως. Δηλαδή, εκείνη η μέρα δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα που λένε. Ξεκινήσαμε από τις 4 η ώρα και τελειώσαμε το βράδυ 12 η ώρα. Πάντως ήσασταν εκεί. Εκεί ήμασταν, εκεί. Μπράβο. Και στο Δερβαίνι και στα γηπεδάκια της. Αυτό είναι εθελοντισμός. Αφήνεις την οικογένειά σου, τη δουλειά σου. Φυσικά, όταν μπορείς, έτσι. Γιατί εθελοντές είμαστε, δεν πληρωνόμαστε από κάπου. Όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, τον κυνηγάμε σε τον ελεύθερο χρόνο, τον αξιοποιούμε πολύ καλά. Τουλάχιστον η δικιά μας η ομάδα. Επειδή γνωρίζω προσωπικά τις δράσεις και θα τις γνωρίσουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή με διάφορα στιγμιότυπα που παρουσιάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Νίκο μου, σε όλη αυτή την... Ο καθένας από εσάς έχει τους εθελοντές, τους ανθρώπους που... Ναι, έχετε εκπαιδευτεί από κάποιον εκπαιδευτή, όπως είπες προηγουμένως, έτσι, για ακριβώς. κάποιες καταστροφές που καλείστε να συμμετέχετε. Όμως δεν είστε ούτε πυροσβέστες, ούτε γιατροί, ούτε... Δηλαδή, κάνετε μαθήματα για πρώτες βοήθειες. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχουμε στην ομάδα πιστοποιημένους... Να το πω, υγειονομικούς, ψυχολογικούς, πυροσβέστες, ναι, ναι. οι οποίοι είναι η εργασία τους αυτή. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, έχω νοσηλευτές στην ομάδα, έχω μία γιατρό, έχω πυροσβέστες στην ομάδα, οι οποίοι αυτοί μας δίνουν τις δικές τους γνώσεις. Οπότε, αυτές όλες οι γνώσεις που παίρνουμε από τα παιδιά αυτά, από τα άτομα αυτά, μπορούμε και τις προσφέρουμε όπου θα χρειαστεί και όπου ζητηθεί. Τώρα, τελευταία, έχουμε και μία κοπέλα που είναι αισθησιολόγος.
Δηλαδή θα έχουμε, πιστεύω, το να μην χρειαστεί. Να μην σε κάτι επίγον και να μην χρειαστείτε πουθενά. Μπράβο, και μια διασωλήνωση, έτσι. Παναγία. Αν και μας απαγορεύεται σαν εθελοντές, αλλά πιστεύω όταν είναι κάτι κρίσιμο και όταν επιβάλλεται. Είναι γιατρός το μέλος που θα μετέβει εκεί πέρα, οπότε πιστεύω θα έχει το δικαίωμα. Φυσικά να μην χρειαστεί, όπως είπαμε. Ναι, να μην χρειαστεί, αλλά επιβάλλεται, γιατί μέχρι... Δυστυχώς ζούμε δύσκολες καταστάσεις κατά περιόδους, οπότε να είμαστε έτοιμοι σε όλα μας, σαν ομάδα εκπαιδευμένη. Μια ομάδα, λοιπόν, κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι με δική τους θέληση, με δικά τους έξοδα, με δική τους προσωπική εργασία, έχουν ασχοληθεί και έχουν πλέον οργανωθεί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για τη διάσωση τη δική μας, για την ανάγκη τη δική μας. Εμείς πώς προσφέρουμε, εμείς όλοι οι υπόλοιποι, Νίκο μου. Εσείς μπορείτε να προσφέρετε με σίγουρα καλές κουβέντες. Ναι. Εντάξει, το βασικό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, η συνδρομή σε υλικά υγειονομικά που χρειαζόμαστε, είτε οικονομικά που έχει η ομάδα ένα λογαριασμό, είτε με καπάκια που μαζεύουμε για άλλο σκοπό. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχω εδώ και αυτό... Αυτό το αυτοκολλητάκι που είναι μαζεύουμε καπάκια. Πολύ μαζεύετε καπάκια, φίλοι μου, πολλοί σύλλογοι, πολλοί μόνα τους άτομα μπαίνουν στη διαδικασία να μαζεύουν καπάκια, όμως μαζεύει και η εθελοντική ελληνική ομάδα διάσωσης του Δρυμού, μαζεύει και αυτή καπάκια. Και μάλιστα με τα καπάκια που έχουν μαζέψει, έχει αγοραστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο, σωστά τα λέω, σωστά, Νίκο μου. Πολύ σωστά, για το ιατρείο Δρυμού. Για το ιατρείο Δρυμού και... Πρόσφατα έγινε και άλλη μία δωρεά στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, Καβάλα. Φτάσαμε μέχρι την Καβάλα. Βεβαίως. Δηλαδή. Γιατί μας βοηθάει και η Καβάλα. Είναι κοντά μας και η Καβάλα. Αλήθεια. Βεβαίως. Τέλεια. Οπότε έχουμε ακόμη ένα καροτσάκι stand-by. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να μαζεύουμε καπάκια, δεν θα σταματήσουμε. Αυτή η δράση ξεκίνησε από τον φίλο μου τον Βασίλη τον Μαγόπουλο, mm-hmm. ο οποίος μου είχε ρίξει την ιδέα, λέει, Νίκο, λέει, εμείς μαζεύουμε καπάκια. Είμαι σε μια άλλη ομάδα που την κάναμε εμείς. Λέω, mm-hmm. Βασίλη, ναι, λέω, κανένα πρόβλημα, λέω, το δούμε. Και άμεσα φτάσαμε σε μια πολύ μεγάλη ποσότητα, οπότε μπορέσαμε να πάρουμε και τρία αναπηρικά αμαξίδια. Τρία πήραμε κατευθείαν. Αχα. Έχουμε δώσει στο Ιατρείο Δρύμου, έχουμε δώσει Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης και έχει μείνει ένα αναμονή. Για κάποια οικογένεια, που θα το χρειαστεί. Αν χρειαστεί, εδώ έτσι. Είμαστε. Μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να στείλει ένα μήνυμα, να μιλήσουμε. Για διάθεση είναι. Οπότε και συνεχίζουμε, μαζεύουμε. Δεν σταματάει αυτή η δράση. Τέλεια. Νίκο, υπάρχει κάποιο πενταψήφιο, τετραψήφιο νούμερο ή για να σας καλέσει κάποιος, να βρει κάποιος την ομάδα διάσωσης, πρέπει να καλέσει στο προσωπικό κινητό του καθενός? Πλέον το κινητό σας. Μου είναι 24 ώρα ανοιχτό, δεν κλείνει ποτέ. Άρα μιλάμε για δόνηση, προσωπικό. Μιλάμε προσωπικό. Το πενταψήφιο το κυνηγάω να το κάνουμε αν μπορέσουμε. Μακάρι. Θα είναι πολύ καλό. Θα βοηθήσουμε όλοι να γίνει. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι πιο άμεσο. Mm-hmm. Και για πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, παρά να παίρνεις το κινητό, το οποίο είναι πιο δύσκολο, το πενταψήφιο είναι πιο εύκολο. Τι άλλο, έχουμε την αιμοδοσία που κάνουμε τουλάχιστον, φτάσαμε να κάνουμε 3 φορές το χρόνο αιμοδοσία με το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Μάλιστα. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και με την αιμοδοσία. Γενικά είμαστε ανήσυχα άτομα. Δεν σταματάμε. Αυτό φαίνεται. Δεν σταματάμε. Σε μια κουβέντα που είχαμε τον πρόεδρο του φορείου, τον κύριο Πατσαλά, λέει: σε εσάς είναι το κακό, σε παρένθεση κακό. Λέει ότι υλοποιούμε κάτι, λέει, και μας βάζετε μετά άλλους στόχους. Οπότε λέει, δεν ερεμούμε εσάς, λέει. Μα έτσι πρέπει, πρόεδρε. Μπράβο, έτσι, έτσι πρέπει. Έτσι ακριβώς, δηλαδή, πώς θα προκόψει ένας τόπος, γιατί μιλάμε έτσι. Τώρα για μια περιοχή που ανήκει στο Δρυμός, που ανήκει στο Δήμο Ρεοκάστρου, είναι πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Όμως δεν πάβει να είναι μια περιοχή εκτός του αστικού πλαισίου, πώς έτσι να ακριβώς, το πω. Ναι. Που έχει χωράφια, που έχει αγροτικές περιοχές, που έχει πολλές ανάγκες. Πάρα πολλές ανάγκες και η πυροσβεστική από εμάς είναι στα 15-20 λεπτά. Ορίστε. Οπότε εμείς μέσα χαρίζουμε... σε 15 λεπτά. Ναι, έχει καεί. Φυσικά. Οπότε εμείς χαρίζουμε άλλο το Δήμο Ρεοκάστρου. Mm-hmm. Και είμαστε, πιστεύω, χρήσιμοι για το Δήμο Ρεοκάστρου. Μα σοβαρά. Και όλα μιλάς. Τα χωριά, έτσι. Μα σοβαρά, μιλάς. Άλλο να πας μετά από 20 λεπτά και άλλο να πας στα 5-10 λεπτά. Στα 5-10 λεπτά. Και όταν μπορούμε και κάνουμε και περιπολίες το καλοκαίρι που κάνουμε για τα δάση, είναι πολύ πιο άμεσος ο χρόνος που πηγαίνουμε ανταπόκρισης. Από εκεί πέρα,
Στην αιμοδοσία χρειαζόμαστε σίγουρα άτομα, αν και κουτσά στραβά τα καταφέρνουμε. Μαζεύουμε φιάλες, γύρω στις 40-50 φιάλες τη φορά πολύ μαζεύουμε. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό το νούμερο. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, μακάρι να είναι τόσο σίγουρα καλό. Σίγουρα περάσαμε και τα δύσκολα με 10-12 φιάλες τη φορά, αλλά μου έλεγαν τα παιδιά από το νοσοκομείο την αιμοδοσία, λέει μην τα βάζεις κάτω. Λέει, όχι. Αυτό συμβαίνει. Εδώ πέρα πηγαίνουμε, λέει, Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις δηλαδή, και μαζεύουμε 15-20 φιάλες. Εδώ σαν Δρυμό, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα μιλάμε ότι έρχονται μονοκάτοικοι, να φανταστώ, εκεί της περιοχής, όχι. Έτσι. Έρχονται όχι. Από Βέρεια, έρχονται από Κατερίνη. Α, μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, να μην το πω τώρα, τέλος πάντων. Όχι, έρχονται, πρέπει να τα πεις. Έρχονται εδώ, από άλλες περιοχές, από άλλους εδώ, δήμους. Εδώ, Πρόεδρε, είμαστε για να τα πούμε όλα. Πρέπει ο κόσμος να τη γνωρίσει αυτή την ομάδα, ναι, διάσωσης. Σίγουρα. Γιατί εσύ μπορεί να μην θέλεις να τα πεις, θα τα πω όμως εγώ, παράγεται έργο. Έτσι, και ακριβώς. Το έργο αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται. Όταν ένας άνθρωπος παράγει έργο χωρίς να έχει οικονομικές απολαβές, χωρίς να έχει τίποτε παραπάνω, πέρα από το να δίνει τον προσωπικό του χρόνο, την προσωπική του εργασία και τα προσωπικά του χρήματα. Έτσι ακριβώς. Φεύγετε από την οικογένειά σας, στερείτε η οικογένειά σας την παρουσία σας, κάνετε περιπολίες τα καλοκαίρια, το χειμώνα, τα ατυχήματα, τα χιόνια, οι ζέστες. Όλα. Αφήνουμε τις οικογένειές μας. Οπότε πρέπει να τα πούμε όλα. Και αυτά που δεν θυμάσαι θα σε κάνω να πει σήμερα, Νίκο. Λοιπόν, ναι, η αιμοδοσία είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι για μένα το πιο κρίσιμο. Mm-hmm. Και δεν μιλάω να έρθουν στη δικιά μου αιμοδοσία, έτσι. Όπου έχει αιμοδοσία να πηγαίνουμε. Έτσι. Να μην το πάρω εγωιστικά, όχι σε μένα, όχι καμία σχέση. Όπου έχει αιμοδοσία να πηγαίνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί να έρθει η Βέρεια, γιατί να έρθει η Κατερίνη σε μένα. Εντάξει. Τώρα με αυτό που είπες με ξέπληξες. Ναι, γιατί... Δηλαδή, έχουμε τόσα νέα άτομα. Ναι. Να πάρουμε τη δικιά μου την περιοχή, είμαστε 5.000 κάτοικοι. Να βγάλουμε τους 4.500, έτσι απλά. Ναι. Να βγάλουμε και άλλους 400, ούτε 100 δεν έρχονται. Ούτε 50 δεν έρχονται. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι πολύ ενημερωμένος ο κόσμος για το θέμα. Είναι ενημερωμένος, απλά είναι να μην έρθει εκείνη κακιά η ώρα. Που γιατί και πάλι εμείς είμαστε εδώ. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να χρειάζεσαι μία φιάλη αίμα για κάποιο δικό σου άνθρωπο και να τρέχεις πανικόβλητος. Να μην ξέρεις πώς θα την διαθέσεις. Ναι, ναι. Και πού θα βρεις φιάλη αίμα εκείνη τη στιγμή. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να καλύψουμε. Απλά πώς χαλάνε οι σύλλογοι με τις ομάδες. Έχουμε ένα χι ποσό, δίνεις και μετά λες πού πήγε. Έμεινα. Και θα χρειαστεί κάποιος εθελοντής που είναι στην ομάδα και θα τον πεις δεν έχω. Ναι, ναι. Είναι υπαρεξηγήσεις, είναι πολλά πράγματα μετά. Το ξέρω. Δεν ναι. Είπα ότι τις θέλω όλες τις φιάλες άμεσα. Όποτε μπορείς, πάνε κάλυψε αυτό που σου έχω καλύψει εγώ. Ναι. Θες μία φιάλη το χρόνο, πάνε δώστε να. Αν όχι σε μένα, σε ένα νοσοκομείο άλλο και δήλωση είναι για την ομάδα αυτή. Mm-hmm. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, πραγματικά. Δηλαδή, πιο πολύ με πονάει η αιμοδοσία παρά τα καπάκια, παρά αυτό που κάνουμε με τον εθελοντισμό. Η αιμοδοσία είναι πιο σημαντική. Γιατί το αίμα σώζει ζωές. Και δεν έχει ούτε ηλικία, δεν έχει τίποτα. Πέστα, Νίκο μου, πέστα. Το αίμα γιατί... είναι το βασικότερο. Δηλαδή που λένε, αν χαλάσω κάτι, θα χαλάσω την ομάδα, τη διασωστική, θα χαλάσω τα καπάκια, αλλά όχι την αιμοδοσία. Και από εκεί ξεκίνησα φυσικά. Λόγω ένα θέμα που είχαμε την κόρη μου. Και ήταν η αιτία από όλα αυτά που έχουμε κάνει. Με συγκλώνησε πάρα πολύ, έψαχνα φιάλες αίμα και δεν μπορούσα να βρω. Οπότε έκανα δικιά μου τράπεζα αίματος. Μαζέψαμε 68 μονάδες αίμα που θέλαμε για τη μικρή. Και από εκεί πέρα είπα να το κρατήσω. Γιατί σήμερα εγώ και αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Και έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται. Ακριβώς. Οπότε από εκεί πέρα μετά πήγαμε στα θέματα ότι να κάνουμε και την ομάδα και εκείνο ένα λιθαράκι το οποίο είπαμε αφού κάνουμε την ομάδα αυτή να βοηθήσω τουλάχιστον εγώ προσωπικά όλη την Ελλάδα, να μην πω και παραπέρα από την Ελλάδα γιατί και παραπέρα είχα βοήθεια. Όσοι βοηθήσατε την κόρη μου πρέπει να το ανταποδώσω έστω με τη βοήθεια που προσφέρω. Γιατί οικονομικά είναι δύσκολο να τα προσφέρω πίσω, έτσι. Οπότε αν μου πάρεις τηλέφωνο Μαρία εσύ και μου πεις Νίκο έχω ένα θέμα θα είμαι εκεί πέρα. Ναι. Δεν θα σου πω δεν μπορώ, θα έρθω. Τάχτηκα για πριν αυτό το πράγμα. Τάχτηκα, είμαι ταγμένος. Να βοηθάω. Αχρίαστο να είναι άλλος άνθρωπος να μην χρειαστεί να περάσεις αυτά που πέρασες εσύ. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο γιατί είναι δική σου επιλογή και δική μου, γιατί δεν θα βγάλουμε εκπομπή έτσι και αρχίζουμε ναι, να ναι, αναλύουμε άλλα πράγματα, ναι. Αυτό το θέμα. Όμως για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, θα πω αυτό και θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα μας πάρουν τα κλάματα και τους δυο και το ξέρω. Όμως είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ χαρούμενοι γιατί το κοριτσάκι του
του Νίκου είναι όσο καλά μπορεί να είναι. Το έχουμε και το καμαρώνουμε και το βλέπουμε και κινείται ανάμεσά μας. Είναι όμως το κοριτσάκι που είχε συγκλονίσει όλους μας όταν το είχε καταπλακώσει μία γκαραζόπορτα, μία βλόπορτα. Δεν συνεχίζω παραπάνω γιατί είπα δεν θα μπορέσω ούτε εγώ να τα πω. Θα περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτάκια πάλι εδώ μαζί σας. Άσκηση, άσκηση, άσκηση. Αιγής 2022. Ενδέκατη άσκηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας. 7, 8, 9 Οκτωβρίου στο φράγμα Θέρμης. Άσκηση, άσκηση, άσκηση. Πάσατε στο Δρυμό 1. Δρυμό 1, έχουμε έκρηξη στο κτίριο του συμβάντος με το σεισμό. Να μεταβείτε άμεσα. Λύση κέντρο. Αύριο, μισό!
Προσέγγισης μας στο κτίριο υπάρχουν δύο θύματα. Ο ένας είναι περίπου στο 1,65, 35 ετών με αναπνευστικά. Ο έτερος είναι 1,80, 37 χρονών με 40. Μας ήταν νερό ένα, κάναμε κάρπα, τον επαναφέραμε. Έχει αισθήσεις αλλά έχει συμπτώματα. Σύντομα ένα υγειονομικό από την κάτω μεριά του κτίριου, κέντρο. Ελήφθη, αναμένουμε. Εδώ! Σύντομα! Έχουμε περιστατικό ροένα, το κάναμε κάρπα, τον επαναφέραμε. Είμαστε στα 8 λίτρα τώρα, εδώ. Έχετε δεύτερο παραμέτρικα. Έχουμε άνθρωπο με αναπνευστικά, παιδιά. Χορηγήθηκε οξυγόνο. Είναι καλύτερα, αλλά έχει συνέσει πολύ μονοξίδιο. Πες μου λίγο, είσαι καλά, πώς σε λένε? Λίγο δυνατά, πώς έλεγε. Πόσα είναι αυτά? Δύο. Κοίτα λίγο το χέρι μου, Πόσα άτομα ήσασταν μέσα? Εγώ και το παιδί. Δύο άτομα. Υπάρχει άλλο άτομο μέσα? Όχι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Μια ομάδα να κάνει έρευνα ξανά μέσα, παιδιά. Πάρε μια ομάδα και κάντε έρευνα μέσα στο κτίριο. Πιθανό να υπάρχει έτερος. Έχουμε απεγκλωβίσει και τρίτο άτομο, γυναίκα γύρω στα 32 ετών, η οποία φέρει αναπνευστικά και σπασμένο δεξί πόδι. Από θέμα πυρκαγιάς το κτίριο είναι υπό έλεγχο. Λόγω των θυμάτων το συμβάν και θα το θέσουμε σε υπομερικό έλεγχο μέχρι νεοτέρας, εάν ελείπει. Άρη 1, επιθυμούμε ασθενοφόρο για μεταφορά του ασθενή για διακομιδή, εάν ελείπει. Ο Άρης λαμβάνει τον πυροδρυμού επίγον. Κέντρο, υπάρχει και φωτιά σε ξηρά χόρτα, μας έχει φύγει από το πλάι. Την έχουμε εντοπίσει τώρα. Τα οχήματά μας είναι άδεια, όπως και το δεκάτονο της Θέρμης. Θα φύγει για να κάνει πλήρωση. Παρακαλώ, στείλε μου ένα υδροφόρο όχημα της Εδωμάκρα, αν ελήφθη. Εγκατάσταση χαμηλής, παιδιά, θα μας φύγει κάθε φωτιά. Δώσε! Ομάδα Πανοράματος, αν ακούει. Παιδιά, χαμηλό σιγμό, γρήγορα!
Γιώργο, από τη Μασκάλη, ναι. Εδώ, έγινε. Γιώργο, έρχεται. Πέτα. Κέντρο από το συμβάν στο Τριάδι, υπό πλήρη έλεγχο, αποχωρεί ο πύρος. Θα αποδεσμεύσουμε το Θέρμη 3 και το Εδωμάκ 1. Θα παραμείνει στο σημείο το Δρυμός 1. Θα ρίξει το βιτίο να κάνει λίγο καμένο άκαυτο, καμιά 100 τετραγωνικά, και στη συνέχεια θα μεταβεί για πλήρωση και θα επιστρέψει στο σταθμό, εάν ελήφθη. Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Έκανα το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί δεν ήθελα να συνεχίσω το θέμα που είπαμε στο κλείσιμο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Θελοντικής Ομάδας Διάσωσης Δρυμού, τον κύριο Νίκο Γιάμπαστο. Μ' ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να τον αποκαλώ Νίκο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον αποκαλώ. Είμαστε χρόνια φίλοι. Τον θαυμάζω και σαν προσωπικότητα και όλη του τη δράση βεβαίως, την εθελοντική, όχι βεβαίως μόνο του Νίκου προσωπικά, όλης της ομάδας. Γιατί ο Νίκος δεν επιτρέπει να μιλάει κάποιος μόνο για τον ίδιο προσωπικά. Είναι μια συλλογική ομάδα. Όλοι μαζί, μπράβο. Ακριβώς. Οπότε, όπως είναι το μότο του, όλοι μαζί μπορούμε. Κανένας δεν μπορεί μόνος του. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και λέγαμε λοιπόν ότι υπήρχε για αυτή την ομάδα που στήθηκε με όλη την υπέροχη δράση που κάνουν, υπήρξε κάποιος χορηγός ο οποίος έδωσε, δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε στο ποιος ήταν ή αν δεν θέλεις ή δεν ξέρω, εγώ είμαι ανοιχτή σε όλα πάντως. Θα πω ονόματα που θυμάμαι, είναι πάρα πολλά ειλικρινά. Και φοβάσαι μην ξεχάσεις κάποιον. Σίγουρα θα ξεχάσω και ζητάω συγγνώμη προκαταβολικά. Ναι. Ξεκινάμε τον κύριο Ευθυμίου τον Κώστα, ο οποίος μας είχε δώσει χρήματα 14 χιλιάρικα για αγορά πυροσβεστικού. Σίγουρα βάλαμε εμείς κάτι παραπάνω από την τσέπη μας, αλλά ήταν ένα μεγάλο ξεκίνημα. Σαφώς. Ναι, ήταν μεγάλο ξεκίνημα. Mm-hmm. Και είπαμε πήραμε κόκαλα από εκεί πέρα, από εκείνη την κίνηση. Οπότε πήραμε και παραπάνω ζωή. Ζωή, δυνάμεις για από να προχωρήσετε. Από εκεί πέρα ήρθαν από πίσω και άλλοι χορηγοί. Ένα τσιπάκι που έχουμε και εκείνο έχει εκείνη χορηγία. Πολλά μηχανήματα. Μέσα από ατομικής προστασίας. Το βασικό. Είναι δίπλα μας το Τιτάν, είναι δίπλα μας Σαμαράς και συνεργάτες, είναι δίπλα μας Χριστίδης Select. Μικρές επιχειρήσεις από φαγάδικα, από παντοπολία της περιοχής μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ και αυτό είναι χαρά για μας, γιατί συνεχίζουμε με πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ όρεξη. Οι στολές που φοράμε έχει 500 και η στολή, η οποία έχει γίνει χορηγία. Έχουμε πάρει γύρω σε 7 στολές. Εντάξει. Εγώ κοιτάω τα παιδιά της ομάδας να μην δίνουν χρήματα για να πάρουν το ρουχισμό και τα μέσα ατομικής προστασίας, παρά να τα παρέχω εγώ δωρεάν. Δωρεάν με τη δικιά μου στήριξη από τη μεριά που παίρνουν τις δωρεές. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι και να είναι, ακόμα και ένα μπουρζάκι κοντομάνικο, θέλω να το πάρουν δωρεάν τα παιδιά. Γιατί είμαστε εθελοντές. Αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση ναι, 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 σε και όλους μας. Έχω δίπλα μου χορηγούς, το εκμεταλλεύομαι έτσι. Και φυσικά δεν καθόμαστε έτσι. Δεν θέλω να πάρω τα ρούχα και απλά να λέω έχουμε στολές, καθόμαστε εκεί. Όχι. Τα δουλεύουμε τα ρούχα, τα σκίζουμε τα ρούχα, οπότε προχωράμε, κάνουμε έργο. Και χρειαζόμαστε κι άλλα. Και φυσικά χρειαζόμαστε σίγουρα συνεχώς. Γιατί είμαστε δραστήριοι, το είπαμε. Όχι, αυτό φαίνεται και το βλέπουν ήδη. Μπράβο. Το βλέπουν ήδη οι φίλοι μας. Τώρα θα
βλέπουν πράγματα και που πιθανόν να μην γνωρίζανε ότι γίνονται από την ομάδα αυτή διάσωσης. Λοιπόν, Νίκο, όμως, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, από την πλευρά της πολιτείας, του Δήμου, δεν έχετε κάποια στήριξη, δηλαδή ανήκετε σε μία περιοχή. Η περιοχή, ο Δρυμός ανήκει στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Τι κάνει ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, τι κάνει η κοινότητα ολόκληρη για την ομάδα σας? Λοιπόν, λόγω ότι είμαστε μία νέα ομάδα και δεν προλάβαμε να βγάλουμε αριθμό Μητρώου Γενικής Γραμμής Πολιτικής Προστασίας, τέλος πάντων, είμαστε στον αέρα. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε νόμιμα, να το πω έτσι. Οπότε αποταθήκαμε στον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, βγάλαμε ένα αριθμό Μητρώου για να δουλεύουμε ταυτόχρονα με τον Δήμο Ωραιοκάστρου. Μέχρι εκεί όμως δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε το θέμα. Οπότε ψάξαμε και βρήκαμε το Δήμο Θέρμης. Και πλέον, αλήθεια λες τώρα? Ναι, και πλέον από εκεί πέρα στηριζόμαστε. Καλά, ότι σας είδα την ημέρα της Λευκής Νύχτας στο Δήμο Θέρμης, γιατί έτσι έτυχε ακριβώς να είμαι εκεί, αλλά είχε τόσο πολύ κόσμο που δεν μπόρεσα να πλησιάσω για να χαιρετήσω. Έτσι ακριβώς. Αλλά δηλαδή σας στηρίζει ο Δήμος Θέρμης και όχι ο Δήμος Ωραιοκάστρου, στον οποίο ανήκετε. Έχουμε κάνει αδελφοποίηση με την ομάδα Πολιτική Προστασία Δήμου Θέρμης και δουλεύουμε το δικό του αριθμό Μητρώου. Όπως και το καλοκαίρι φέτος θα έχουμε το δικό τους Μητρώ, να είμαστε επίσημα και καλυμμένοι. Οπότε ναι, μας στηρίζει ο Δήμος Θέρμης για να μπορέσουμε να επιχειρούμε στο δικό μας Δήμο. Εντάξει. Εγώ λυπάμαι. Εντάξει, λυπάμαι που τα ακούω αυτό. Λυπάμαι πραγματικά. Ίσως έχει λόγους ο καθένας. Δεν μπορώ να το ψάξω, το κυνηγάω. Ναι, και δεν αφορά. Θα επεκταθώ κι εγώ παραπάνω. Εσείς κάνετε αυτό που μπορείτε να κάνετε. Και συνεχίζω να το κάνω. Αυτό που θέλετε να κάνετε, ακριβώς, γιατί έτσι θέλετε και το κάνετε. Αλλά εντάξει, καλός είναι ο πολιτισμός, καλή είναι η χορή και τα πανηγύρια, καλά είναι όλοι αυτοί οι σύλλογοι που στηρίζονται από το Δήμο Ωραιοκάστρου, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά και σε άλλους συλλόγους που κάνουν ακόμη πιο σημαντική δουλειά και κάνουν και δημόσια, κάνουν και γνωστό το Δήμο Ωραιοκάστρου μέσα από την προσπάθειά τους, γιατί ο Δρυμός ανήκει στο Δήμο Ωραιοκάστρου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για το ότι είμαστε στον ίδιο Δήμο και χαίρομαι πάρα πολύ και μιλώ σε συναντήσεις που έχω με άλλους παράγοντες για την δική σας εθελοντική ομάδα, γιατί είπαμε έχετε κάνει πολλά και θα κάνετε πολύ περισσότερα αρκεί να υπάρχει και λίγη βοήθεια. Θα είναι αυτή η βοήθεια που μας στηρίζει και μας δυναμώνει, γιατί είμαστε παντού. Είμαστε έτσι, κάθε πολίτη δίπλα. Το τηλέφωνο δεν κλείνει ποτέ και είναι, όπως είπα, 24 ώρο. Όποιος έχει την ανάγκη να μας πάρει τηλέφωνο για κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ. Καλύπτουμε πρώτες βοήθειες, την πυρόσβεση, εκπαίδευση σε όλους τους τομείς. Έχουμε πάει σε σχολεία στο Δήμο Ωραιοκάστρου, έχουμε κάνει ασκήσεις σεισμού, έχουμε κάνει πρώτες βοήθειες. Σε Δήμο, να το πω, πήγαμε στην υπηαγωγή του Ρετζικίου και κάνουμε εκπαίδευση. Δηλαδή πηγαίνουμε παντού, δεν πάμε μόνο στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Σίγουρα στηρίζουμε Δήμο Ωραιοκάστρου, αλλά και όπου μας πάρουν τηλέφωνο. Ναι, μα από εκεί ξεκινήσατε. Μπράβο. Ναι. Οπότε στηρίζουμε όλο το σπίτι μας, έτσι. Γιατί είναι το σπίτι μας ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Άσχετα αν ο Δήμος Ωραιοκάστρου η αρχή δεν στηρίζει αυτό το. Δεν με σύλλογο. Πειράζει και ούτε το ψάξω. Ναι, δεν ναι. θέλει, δεν πειράζει. Και μπράβο. Εγώ είμαι εδώ πέρα πες. Και στηρίζω τον τόπο μου. Έτσι. Και τώρα μπράβος. Δεν με στηρίζουν, οκ. Έχω τις πλάτες από γύρω τον κόσμο, οπότε μπορώ και παρέχω την. Καλά, τώρα μου. Θα πω και μία κακίτσα εγώ, γιατί η προεκλογική περίοδος έχουμε μπορεί. Κάτι να γίνει, δεκτό ό,τι και αν είναι να γίνει. Εμείς δεν έχουμε χρώματα, δεκτό, δεν έχουμε τίποτα. Εμείς είμαστε ουδέτεροι γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει. Εντάξει, τα πιστεύω μας είναι πίσω πλέον από εμάς. Δεν τα βάζουμε μπροστά. Εμείς είμαστε για άλλα πράγματα εδώ. Ναι, απλά λέω το ότι επειδή είναι προεκλογική περίοδος και επειδή γίνονται διάφορα πράγματα, ας ευχηθούμε έστω και τώρα που είναι προεκλογική περίοδος να μπει ένα λιθαράκι καλοδεχούμενο, να είναι από όπου και αν είναι να έρθει αυτό το λιθαράκι. Έτσι ακριβώς. Τι πλάνα έχουμε, Νίκο? Τα πλάνα τα δικά μας είναι να επεκταθούμε στο να εκπαιδεύουμε περισσότερο κόσμο, ένα παραπάνω με χρήση απεινιδωτή και να κάνουμε κάρπα σε όποιον χρειαστεί. Και γενικά η πρώτη βοήθεια τι είναι, είναι η πλάγια θέση ασφαλείας που να ξέρει όλος ο κόσμος, αντιμετώπιση πνιγμονής και χρήση απεινιδωτή. Πλέον από ό,τι έχω μάθει, όλος ο Δήμος έχει προμηθευτεί με απεινιδωτές.
Ήδη ξεκίνησε και το μελισσοχώρι. Τη χρήση όμως την ξέρουν. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι, πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Γιατί τα μηχανήματα μπορεί να υπάρχουν. Εγώ, ας πούμε, έτσι, δεν ξέρω να χρησιμοποιώ απεινιδωτή. Ειλικρινά θα χαρώ πολύ να με παίρνουν τηλέφωνο τα σχολεία και επιχειρήσεις ακόμα και να μου λένε: Νίκο, μπορούμε να κάνουμε ένα μάθημα, μια παρουσίαση. Δεν μιλάμε παρά να γίνουν πιστοποιημένοι όλοι. Μία παρουσίαση, να ξέρουν τι θα κάνουν. Ακριβώς. Ποιο κουμπί θα πατήσεις, τι θα κάνεις. Και πίστεψε με, Μαρία μου, ότι και μία φορά να το δεις, επειδή είναι κάτι χρήσιμο, θα το αποστηθείς καλά, θα το κρατήσεις το κεφάλι σου μέσα στο μυαλό και θα πεις ότι αν χρειαστεί, αυτό πρέπει να κάνω. Θα το κρατήσεις, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι, είμαι σίγουρη. Μου έχει τύχει. Κοπέλα που ήμασταν συνεκπαιδευτές κάπου, λέει: Παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δυστυχώς της χτύπησε η πόρτα αυτό το πράγμα, η ανακοπή. Στον ίδιο του πατέρα και το αντιμετώπισε πολύ ψύχρεμα. Και μετά, παιδιά, έλεγε: Δυστυχώς δεν ήμουν αυτή που ήμουν, λέει. Μου ήρθαν όλα μπροστά μου και τα έκανα κανονικά. Έτσι και τον κράτησα στη ζωή. Έτσι είναι. Οπότε δεν είναι ότι αμά, πώς θα τα καταφέρω, τα καταφέρουν. Η ζωή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Το μόνο που θα ξέρουμε τις συμπιέσεις για να τον κρατήσουμε στη ζωή μέχρι το ΕΚΑΒ είναι σημαντικό. Και ας μην έχεις απεινιδωτή. Ναι. Είναι να τον βοήθειες. Κρατήσουμε. Μπράβο, πρώτες βοήθειες. Και είναι σημαντικό να μάθουμε σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Αυτό θέλουμε. Να μάθουν όσο μπορούν περισσότεροι. Φίλες και φίλοι, εσείς που παρακολουθείτε την εκπομπή, πείτε και στους φίλους σας, πείτε το και στους γείτονες. Η Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Όποιος χρειαστεί, όποιο σχολείο, όποιο σύλλογος, όποιο ιδιώτης, όποιο καταστηματάρχης, αυτά είπε ο Νίκος Γιάβαστος προηγουμένως, θελήσει να μάθει για τις πρώτες βοήθειες, τα παιδάκια. Μικρά, μεγάλα, στα σχολεία, οι δάσκαλοι. Ας τους καλέσουν να κάνουμε μία εκπαίδευση. Είναι για τη ζωή μας. Έτσι. Είναι για τη ζωή μας. Δηλαδή αυτά που λέμε εδώ τώρα, μην τα περνάτε έτσι. Τον είδατε, το τηλέφωνο του αναγράφεται από κάτω του Νίκου. Αποθηκεύστε το κάπου. Αχρίαστο να είναι. Αχρίαστο να είναι, αλλά αν σε περίπτωση το χρειαστούμε, είναι εκεί δίπλα μας. Και εσείς, σύλλογοι γονέων, δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδεύστε τα παιδιά μας, εκπαιδευτείτε εσείς οι ίδιοι να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε μέχρι να έρθουν οι πρώτες βοήθειες. Το επίσημο ΕΚΑΒ. Ένα συγγνώμη θα πω στους δασκάλους και στους συλλόγους που πήραν τηλέφωνο, γιατί μας πήραν πάρα πολλά σχολεία. Mm-hmm. Είχε βγει ένα πρόγραμμα για να γίνει εκπαίδευση στα σχολεία λόγω για το σεισμό, mm-hmm. αντιμετώπιση. Δεν μπορέσαμε να τα καλύψουμε όλα, γιατί έχουμε και εμείς τις δουλειές μας. Εννοείται. Στεναχωρέθηκα που δεν μπορέσαμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά πρέπει και εμείς πρώτα να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να ζήσετε. Να ζήσουμε, έτσι. Έτσι. Είμαστε εθελοντές. Οπότε δεν μπόρεσα να καλύψω όλα τα θέλω των σχολείων, ενώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Όμως καλύψατε αρκετά. Καλύψαμε αρκετά, mm-hmm. και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε να πάμε, αλλά για μένα προέχει πιο πολύ οι πρώτες βοήθειες. Γιατί βλέπουμε καθημερινά πλέον ανακοπές. Και χάνουμε κόσμο. Έτσι. Και ο σεισμός σίγουρα είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Δεν το λένε ότι δεν θα το κάνουμε. Αλλά πιο πολύ πάμε στις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή να μαζευτούν και 5-10 άτομα σε μια καφετέρια, να πάμε να τους κάνουμε μια παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι 45 λεπτά με μια ώρα. Παραπάνω δεν είναι. Και θα μάθουμε πράγματα βασικά. Και σίγουρα σε συνεννόηση, να κλείνουμε ραντεβού. Έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο. Βγάζουμε λίγο την περίοδο του καλοκαιριού, γιατί είμαστε όλοι. Ναι, ο καθένας. Όχι για διακοπές, γιατί έχουμε την περίοδο της πυρασφάλειας. Ναι. Οπότε δεν έχουμε χρόνο εκεί πέρα πολύ. Από εκεί και πέρα, τα πλάνα μας είναι κι άλλο ότι θέλουμε να μαζέψουμε κι άλλα αναπηρικά μαξίδια. Να γίνουμε γνωστοί παραπέρα για να δίνουμε αναπηρικά μαξίδια όχι μόνο σε δημόσιους φορείς, αλλά και σε ιδιώτες οι οποίοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην αγορά ενός μαξιδίου. Είτε γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε γιατί το κράτος δεν τους καλύπτει για κάποιο λόγο. Είμαστε εδώ. Να δυναμώσουμε το θέμα αιμοδοσία, είτε είναι σε εμάς, είτε είναι σε κάποιο άλλο σύλλογο. Να μπει δηλαδή αυτό το πράγμα το μικρόβιο, να πούμε ότι ας πάω να δώσω μια φιάλη αίμα. Οι γυναίκες μπορούν να 6 μήνες, να το πω εγώ, οι άντρες μπορούν να 3 μήνες. Μάλιστα. Να το βάλουν μικρόβιο. Μια φιάλη. Και κάνει και καλό στον οργανισμό μας, έτσι. Ναι, εννοείται. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι δίνουμε ζωή αλλού, αλλά ανανεώνουμε το αίμα μας. Ανανεώνουμε το αίμα μας. Ναι, και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι ιατρική άποψη, δεν είναι δική μου. Μπράβο. Πρόσφατα, Νίκο, ας μας γίνει λοιπόν συνείδηση η αιμοδοσία και όσοι μπορούμε, ας είμαστε εκεί στην αιμοδοσία όσο πιο συχνά μπορούμε. Διάβασα πρόσφατα, έμαθα πρόσφατα, ότι συγκεντρώνεται και μία
βοήθεια για τους σεισμόπληκτους. Μπράβο, ναι, αυτό είναι ένα προχθεσινό. Σήμερα είναι Κυριακή και το περιθώριο είναι μέχρι αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι Δευτέρα ήταν, μέχρι Δευτέρα, δηλαδή. Ναι. Απλά θα δώσουμε παράταση μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Τέλεια. Την άλλη Κυριακή, δεν πάμε μετά άλλη Δευτέρα. Τέλεια. Να μαζέψουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Mm-hmm. Γιατί και η Συρία και η Τουρκία έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Είπαμε να μην έρθει στην πόρτα μας. Γιατί τα χρειαζόμαστε κι εμείς. Οπότε μαζεύουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, κουβέρτες. Όταν λέμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, μιλάμε για μακαρόνια, ρύζια. Κονσέρβες κατά εκεί. Για μένα πιστεύω ότι η κονσέρβα είναι πιο εύκολο παρά να κάθονται να μαγειρεύουν ο κόσμος. Αλλά σίγουρα και τα ζυμαρικά χρειάζονται έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια σκηνή την οποία να μαγειρεύουν και να τα δίνουν τα φαγητά. Οπότε κονσέρβες, γάλα κονσέρβες, μακράς διάρκειας. Μπράβο. Τα ζυμαρικά όπως είπαμε, κάποιο λάδι αν θα μπορούν κάποιοι. Ρούχα ζεστά, φάρμακα, αντισηπτικά σίγουρα χρειαζόμαστε. Υγιεινής, χαρτιά ναι, σίγουρα, και... Ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε. Και σίγουρα όχι χρήματα για αποφυγή παρεξηγήσεων, έτσι. Τα χρήματα, πάτε κάνε τα σούπερ μάρκετ, τα πάρεις και φέρ' τα στην ομάδα. Δεν θέλουμε χρήματα. Στη φάση αυτή, γιατί είναι το θέμα λεπτό. Ναι. Θέλουμε καθαρά αγαθά, τίποτε άλλο. Εντάξει. Και πού συγκεντρώνονται αυτά, έτσι, αυτά για να συγκεντρώνονται το ξέρει ο κόσμος. Στα γραφεία της ομάδας, στα επιχειρησιακά. Τα οποία βρίσκονται στο Δρυμό, όπως στο Δημοτικό Σχολείο Δρυμού, προς τα κάτω γυαλιτή, στο αριστερό μας χέρι. Εκεί πέρα υπάρχει άτομο συνέχεια, δεν είναι ότι τα βρούμε άτομο, και σίγουρα έχει άτομο τα βράδια από τις 7 έως τις 10, έχει πάντα άτομο εκεί πέρα. Οπότε εντάξει, καθημερινά να... υπάρχει άτομο, αλλά είναι και 7 με 10, για να συλλέξουμε τα πράγματα όλα αυτά. Από εκεί πέρα αυτά τα πάνε ή στο Κυλκή, σε ένα σύλλογο ποντίων που ξεκινήσαμε από εκεί πέρα τη συνεργασία, ή θα πάνε Δήμο Θεσσαλονίκης για να φύγουν από εκεί. Να φύγουν όλα θα μαζί. Θα δούμε πού θα μας δώσουν το OK για να τα πάμε. Τέλεια. Είναι μια μεγάλη βοήθεια γι' αυτό. Φυσικά. Η κάθε βοήθεια είναι μεγάλη. Όσο έτσι μικρή ακριβώς και να είναι στον καθένα από εμάς, όταν γίνεται από όλους μαζί, είναι μεγάλη. Γίνεται έτσι μεγάλη. Και στο θέμα αυτό με τρόφιμα, είμαστε Χριστούγεννα Πάσχα, η ομάδα μας βοηθάει οικογένειες. Να μην πω παραπέρα. Έχουμε βοηθήσει και την Καρδίτσα όταν πλημμυρίσανε και γενικά όπου χρειάζεται βοήθεια, άρα την Ελλάδα, βοηθάμε, πηγαίνουμε. Είμαστε εκεί, ναι. Είσαστε εκεί. Είτε με δικιά μας πρωτοβουλία, είτε αν μας καλέσουν. Οι φίλες και οι φίλοι σήμερα νομίζω ότι έχουν μάθει πολλά για την εθελοντική σας ομάδα. Θα μου επιτρέψεις και θα είναι τιμή μου να πω την εθελοντική μας ομάδα. Θέλω να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτήν. Και γιατί θαυμάζω πολύ το έργο σας. Από εκεί και πέρα δεν έχω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω αν εσύ, με όλα αυτά που βλέπουν οι φίλοι μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στην αρχή, στο τέλος, που παίζουν τα τρέιλερ με τις δράσεις που έχουν γίνει, πιστεύω ότι θα μάθουν πάρα πολύ καλά το τι έχετε κάνει μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που έχετε συσταθεί. Και μπορούν να έρθουν και να μας δουν κιόλας. Και να γραφούν κιόλας όποιοι θέλουν. Βεβαίως. Ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι το οποίο, μα εγώ δεν ξέρω να γιατρεύω, εγώ δεν ξέρω να σβήνω φωτιές. Να. Δεν έχει σημασία. Θα εμείς κάνεις κάτι άλλο. Εμείς που είμαστε κάτω στο συμβάν, που σβήνουμε μια φωτιά, που επιγλωβίζουμε κάποιον, θα χρειαστούμε μια βοήθεια. Να μας πετάξει ένα ζευγάρι γάντια, ένα μπουκαλάκι νερό. Ναι. Είσαι χρήσιμος και εσύ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι. Οπότε όλοι είμαστε ευπρόσδεκτοι. Σίγουρα αν ξέρεις κάτι είναι ακόμα καλύτερο. Πάμε σε άλλο επίπεδο. Αλλά και να μην ξέρεις και ένας 60 χρονών που θα έρθει που λέει εγώ δεν έχω δυνάμεις. Έχεις δυνάμεις και δεν το ξέρεις. Γιατί εγώ εκεί πέρα που θα σβήνω φωτιά και θα έχω στεγνώσει, θέλω μια σταγόνα νερό, θα μου δώσει ένα νερό. Έκανες δουλειά ήδη. Έκανες μεγάλη δουλειά. Οπότε εγώ αυτό είναι εθελοντισμός. Δηλώνω έτσι, δεν το συζητώ. Είμαι εκεί και. Αυτό είναι εθελοντισμός. Έτσι, αυτό βοηθάω είναι εθελοντισμός. Όπου μπορώ και όσο μπορώ. Δεν μας λέει κανείς, έλα εκεί. Αν θέλουμε, πηγαίνουμε γιατί έχουμε τις οικογένειές μας, άσχετα εμείς που τα αφήνουμε έτσι. Εμείς έχουμε ηρωίδες γυναίκες και άντρες, ανάλογα. Έτσι. Γιατί μας αντέχουν, ναι, δηλαδή, αντέχουν. Ναι. Έτσι, αφού έτσι δεν φάγαμε ξύλο, πάλι έτσι, καλά είμαστε. Έτσι. Δηλαδή, η γυναίκα μου, πού θα πας στην ομάδα, πού θα πας σε διάσωση, πού θα πας σε υπηρεσία. Αφήσαμε την οικογένεια, δεν πειράζει. Είναι και η γυναίκα μου μέσα στην ομάδα. Έτσι. Βοηθάει με τον τρόπο της όσο μπορεί, γιατί έχουμε τα παιδιά. Αλλά ο εθελοντισμός είναι να προσφέρω
όσο μπορώ στο συνάνθρωπο, στο συνάνθρωπό μας. Και είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό και με αυτά, με αυτά όλα που είπαμε, φίλες και φίλοι, βάλτε το, ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, ας προβληματιστούμε λίγο. Ας προβληματιστούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό και όχι εμείς. Τι πρέπει να φτάσουμε στην ανάγκη να έχουμε την ανάγκη ή να μας συμβεί κάτι και να πούμε τώρα θέλω να προσφέρω. Όχι. Ας το προσφέρουμε από τώρα, ό,τι μπορούμε, είπε ο Νικόλας προηγουμένως ότι την ώρα που θα σβήνω εγώ τη φωτιά θα έχει στεγνώσει το στόμα μου, θα μου δώσεις μια γουλιά νερό να πιω, είναι βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντική βοήθεια. Οπότε ας βοηθήσουμε όλοι, ας στηρίξουμε αυτή την ομάδα, ας στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που με προσωπικό κόστος κάνουν όλα αυτά για τον συνάνθρωπο. Από όποιο γεγονός και αν ξεκίνησε, έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Θα τονίσω άλλη μία φορά την αιμοδοσία, γιατί ξέρω ότι είναι το αγαπημένο παιδί του Νίκου του Γιάμπαστού, η αιμοδοσία. Η αιμοδοσία. Και όντως σώζει ζωές. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι άλλο έχω να πω, γιατί ο τηλεοπτικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Ναι. Αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι έτσι για να, να κλείσουμε την εκπομπή μας. Από μένα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, που όσοι είναι δίπλα μας, μας δίνουν ζωή, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν διάθεση για το αύριο, να πάμε να κάνουμε την υπηρεσία μας, γιατί ακούμε και τα καλά λόγια, ακούμε τα καλά, ακούμε και τα καλά. Τα καλά εμείς κρατάμε. Και όσοι μπορούν να δώσουν λίγο από το χρόνο τους, να μάθουν πρώτες βοήθειες και γιατί όχι να γίνουν και δικά μας μέλη. Ή και σε κάποια άλλη εθελοντική ομάδα. Έτσι. Δεν είμαστε εγωιστές. Σε όποια εθελοντική ομάδα και να πάνε, τα παιδιά θα μάθουν κάτι, θα προσφέρουν κάτι στον συνάνθρωπό τους. Ας μην είναι η δικιά μου ομάδα, ας είναι μία από τον τόπο τους, από την δικιά τους περιοχή. Σε μία άλλη που θέλουν να πάνε, γιατί μπορεί να μην θέλουν να πάνε στον Γιάμπα, στον Νίκο. Ας πάνε σε μία άλλη. Δεν με πειράζει. Απλά να πάνε για να μπορούν να προσφέρουν. Γιατί η προσφορά για μένα είναι το καλύτερο πλέον. Γιατί τα έπαθα και έμαθα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πάθουν κι άλλοι για να μάθουν. Ας προνοήσουν. Ας ξέρουν πρώτες βοήθειες για να μην φτάνουν στο σημείο να πάθουν κάτι. Και με αυτό. Αυτό πέρα είναι το καλύτερο για μένα. Έτσι. Και με αυτό, φίλες και φίλοι, να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό βράδυ, μια χαρούμενη εβδομάδα και ας μας γίνει συνείδηση. Συνείδηση ο εθελοντισμός. Συνείδηση το να μάθουμε τις πρώτες βοήθειες. Συνείδηση το να στηρίζουμε αυτές τις ομάδες. Συνείδηση το να δίνουμε αίμα. Φίλες και φίλοι, καλή σας εβδομάδα. We'll be right back.